Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας πολύ επιγραμματικά, διότι υπάρχει πίεση χρόνου, αλλά θα πρέπει να τα γνωρίζετε, διότι έχουμε την πρώτη αντίδραση της Ρωσίας σχετικά με το χθεσινό ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και εμείς συμμετείχαμε θετικά σε αυτό. Θα σας μιλήσω σε λίγο για το ποιοι ήταν υπέρ, ποιοι κατά και ποιοι πατριωτικοί χώροι ήταν απόντες για το μέλλον της χώρας μας και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την είδηση του νέου νατοϊκού χτυπήματος μέσα στη Ρωσία, αυτή τη φορά στην περιοχή Κράσνονταρ, όπου χτύπησαν άλλη μία αποθήκη πυρομαχικών της Ρωσίας, δημιουργώντας μία τεράστια έκρηξη στην περιοχή. Όσον αφορά την κατάσταση στο Λίβανο, να ξέρετε ότι οι νεκροί είναι πάνω από 850, με το συμβάν που είχαν με τις εκρήξεις των βομβιτών τους. Επίσης, στο Λονδίνο έχουμε σύσκεψη Επιτροπής Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων όσον αφορά τον Λίβανο, που σημαίνει ότι αναμένουν εξελίξεις. Είναι το μόνο σίγουρο ότι είναι μπλεγμένοι και αυτοί μέσα σε αυτές. Και σύμφωνα με τη Wall Street Journal, υπάρχει σχέδιο των ΗΠΑ για εκένωση πολιτών από το Λίβανο προς την Κύπρο. Η Εστονία δηλώνει έτοιμη να ξεκινήσει προληπτικά χτυπήματα μέσα στη Ρωσία για να υπερασπιστεί το ΝΑΤΟ. Δηλαδή θέλουν να χτυπήσουν τη Ρωσία χωρίς καν να τους έχει επιτεθεί. Το προληπτικά αυτό σημαίνει. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες και από Λευκορωσία και από τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας πως η Ουκρανία έχει συγκεντρώσει ικανό αριθμό μισθοφόρων, δηλαδή δυτικών νατοϊκών στρατιωτών, έτσι, για να επιτεθεί όχι σε άλλο σημείο της Ρωσίας, για να επιτεθεί αυτή τη φορά τη Λευκορωσία. Και τι είχε μεταφέρει πριν δύο ημέρες ο Λευκορώσος πρόεδρος? Ότι σε περίπτωση που εμπλακεί η Λευκορωσία στις πολεμικές συγκρούσεις με Ουκρανία και λοιπούς, αυτό αυτομάτως θα σημάνει την έναρξη ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Και πρωτού περάσουμε στην πιο σημαντική είδηση της ημέρας, να σας πω άλλη μια είδηση η οποία βγήκε στο Forbes και αναφέρει ότι η γνωστή εταιρεία που της ανήκουν τα πάντα, ο μαύρος βράχος, ας το πούμε έτσι, κάντε τη μετάφραση στα αγγλικά, αποκάλυψε ότι προετοιμάζεται αθόρυβα για μια κρίση δολαρίων, τεχνητή κρίση φυσικά, στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και ότι επίσης αναμένουν να προκαλέσει μια ξαφνική έκρηξη τιμών στο Bitcoin. Το θέμα είναι ότι το Bitcoin είναι και αυτό δικό τους. Είναι παράγωγο, είναι προϊόν των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε μια φούσκα να ανεβαίνει τόσο πολύ. Διότι αναμένουν να τους εξυπηρετήσει σε ένα συγκεκριμένο σκοπό και μετά φυσικά ως φούσκα να σκάσει και αυτή όπως και το δολάριο. Και περνάμε στην πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με τη μαύρη λίστα στην οποία εντάχθηκε η χώρα μας και η Κύπρος, μαζί με πολλές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες εκτός της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, όπου σύμφωνα με αυτήν την επίσημη μαύρη λίστα η χώρα μας βρίσκεται εκεί λόγω των καταστροφικών συμπεριφορών οι οποίες είναι αντίθετες με τις ρωσικές πνευματικές και ηθικές αξίες. Η λίστα αυτή έχει δημοσιευθεί με απόφαση του Πρωθυπουργού της χώρας Μιχαήλ Μισούτιν και πρόκειται επί της ουσίας για μια επικαιροποίηση της λίστας μη φιλικών, εχθρικών δηλαδή, προς τη Ρωσία χωρών. Άρα, επισήμως, από εχθές η χώρα μας είναι εχθρός της Ρωσίας. Μέχρι τώρα ήμασταν ανεπίσημα εχθροί. Από εχθές είμαστε εχθροί της Ρωσίας. Με ό,τι συνέπειες μπορεί αυτό να συνεπάγεται. Η λίστα αυτή έχει διαμορφωθεί βάσει της οικονομικής, στρατιωτικής και πλέον νομοθετικής, αφού πέρασαν αυτό το ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στάσεις των χωρών απέναντι στην Ρωσία. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι παρόλο που η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, δεν είναι στη μαύρη λίστα. Δεν βρίσκεται η Τουρκία στη μαύρη λίστα. Εμείς βρισκόμαστε. Καλά, εμείς βρισκόμαστε στη μαύρη λίστα όλων. Εντάξει, το ξέραμε αυτό. Αλλά πλέον είμαστε και στη Ρωσία. Λοιπόν, για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει και να μην σας κοροϊδεύουν. Υπερψήφισαν τα κόμματα της εξουσίας, απόντες ήταν από τα κόμματα της εξουσίας, ένας μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε κατά. Και ποιοι άλλοι ψήφισαν κατά? Θα μου πείτε, σίγουρα ψήφισαν κατά τα κόμματα τα πατριωτικά, αυτά τα λεγόμενα πατριωτικά. Λοιπόν, θα σας πληροφορήσω ότι κατά ψήφισε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος και η Πλεύση Ελευθερίας.
τα δε πατριωτικά κόμματα απλώς απήχαν. Απήχαν από τι? Ήτανε κάποιο πάρτι και δεν πήγαν, δεν παρουσιάστηκαν? Τους είχαν καλεσμένους σε κάποιο γάμο και βαριόντουσαν να πάνε? Από πού απήχαν? Από το μέλλον της χώρας και της ανθρωπότητας? Να ξέρετε ότι το ναι ή το όχι είναι πολύ πιο τίμιο από το να απέχω από μια ψηφοφορία, διότι εκεί δεν παίρνω θέση. Και η αποχή, όπως και στις εκλογές της χώρας μας, η αποχή τι κάνει, ματέψτε, ενισχύει την πλειοψηφία, που η πλειοψηφία ήταν το ναι. Το ναι τι σημαίνε? Ναι, πάμε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ναι, κηρύσουμε τον πόλεμο στη Ρωσία. Τόσο απλό. Εδώ φτάσαμε δηλαδή στο σημείο, το ΚΚΕ να έχει πιο πατριωτικές θέσεις από τα λεγόμενα πατριωτικά κόμματα. Καταλάβατε σε τι εποχή έχουμε φτάσει? Και εδώ θέλω και τη δική σας θέση. Βέβαια, εμείς ξέραμε από πριν ποιοι θα πούνε ναι και ποιοι θα πούνε όχι, και υποψιαζόμασταν ποιοι θα είναι οι απόντες από τη λήψη αποφάσεων για το μέλλον της χώρας μας και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αυτά τα λίγα για σήμερα. Περιμένω οπωσδήποτε να διαβάσω τις απόψεις σας στα σχόλια. Κοινοποιούμε για να ξέρει ο κόσμος ποιος στάθηκε ακέραιος στο εθνικό συμφέρον, ποιοι όχι και ποιοι κρύφτηκαν. Αυτά τα λίγα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.